Η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας τιμήθηκε και φέτος στο Βόλο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο τοπικός Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος σε συνεργασία με τον Γάλλο Πρόξενο και τον Σύλλογο Αποφύτων της Σχολής Άγιος Ιωσήφ. Η εκδήλωση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, που είναι στην ουσία η επέτειος από την πτώση της Βαστήλης στις 14 Ιουλίου του 1789, όταν δηλαδή ξεκίνησε η Γαλλική Επανάσταση, ήταν μια ακόμη αφορμή για την ενίσχυση των ισχυρών ελληνογαλλικών σχέσεων φιλίας. Σήμερα γιορτάζουμε λοιπόν την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, το ξεκίνημα της Επανάστασης το 1789, με την κατάληψη της Μπαστίγη και όλα τα γεγονότα που συνέχισαν. Εγώ σήμερα θα ήθελα να επισημάνω, και το έγραψα και θα το πω και απόψε στο λόγο μου, να σταθώ στην ελληνογαλλική φιλία, γιατί στο Βόλο έχει μεγάλη παράδοση και έχει μεγάλη σημασία. Σε αυτή τη ελληνογαλλική φιλία στηρίχθηκε στο λόγο του και ο πρέσβης της Γαλλίας, η πρεσβεία η γαλλική γιόρτασε την επέτειο προχθές την Πέμπτη, σε αυτό στηρίχθηκε και ο Κριστόφ Σοντιπί, ο πρέσβης της Γαλλίας. Όλοι μας ξέρουμε το περιβόητο Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, μετά την εποχή της κρίσης Ελλάς-Γαλλία αλληλεγγύη, και τώρα συνεχίζεται αυτή η φιλία. Ο πρέσβης της Γαλλίας φεύγει, τελειώνει η θητεία του, δήλωσε φεύγοντας ότι θα είναι κοντά στην Ελλάδα τώρα που η Ελλάδα ξεκινάει την οικονομική της αναγέννηση. Σήμερα γιορτάζουμε την Γαλλική Εθνική Γιορτή, την επέτειο της 14ης Ιουλίου, η οποία είναι η Γαλλική Επανάσταση, που είναι λίγο πολύ σε όλους γνωστή. Το σύμβολό της είναι η πτώση της Βαστήλης. Κάθε χρόνο κάνουμε αυτόν τον εορτασμό, ο οποίος γίνεται και σε κάθε πόλη που υπάρχει η διπλωματική αντιπροσωπεία της Γαλλίας. Και φέτος καταφέραμε να κάνουμε τον εορτασμό με την στήριξη και βοήθεια των δύο συλλόγων, του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου, του οποίου ο πρόεδρος είναι η κυρία Καβαλά, και του Συλλόγου Αποφύτων της Σχολής Σεν Ζωζέφ, του οποίου ο πρόεδρος είναι η κυρία Κουτσούκου.